Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για δεύτερη φορά με τους εμβολιασμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα ΣΧΙΖΑ που με αυτή τη χορηγία του προσπαθούμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά που είναι ανασφάλιστα και άπορα και δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Και ότι για δεύτερη φορά τώρα μετά από ένα μήνα κάνουμε αυτό το εμβολιασμό, αυτό έτσι δεν μένουν τα παιδιά πίσω από εμβόλια και πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί μένουν, κάνουμε μία φορά και μετά δεύτερη φορά δεν κάνουμε την επαναληπτική δόση, είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Ποια εμβόλια κάνετε? Στο κορίτσι όλα τα εμβόλια κάνουμε. Ποιες ανάγκες, δηλαδή το κάθε παιδί. Ανάλογα με το κάθε παιδί τι ανάγκη έχει, κάνουμε και τον εμβολιασμό. Πόσο από μικρές ηλικίες ξεκινάμε με εξαντίναμα εμβόλια της ανεμοβλογιάς, όλα τα εμβόλια της υπατήτιδας, ό,τι εμβόλια έχει ανάγκη το κάθε ένα παιδί. Αλλά τα παιδιά τα μικρά από 2 μήνων που ξεκινάνε εμβολιασμούς, σε 2 μήνες πρέπει να κάνουν το επαναληπτικό. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε και στη συνέχεια τη συνεργασία και με το Ίδρυμα ΣΧΙΖΑ και με άλλους χορηγούς, αν μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί η περιφέρεια, όπως καταλαβαίνετε, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μας φέρουν εμβόλια, δεν έγινε τίποτα. Πόσο παιδάκια περίπου έχουν εμβολιαστεί? Την προηγούμενη φορά εμβολιάσαμε περίπου 20 παιδάκια και τώρα νομίζω πάλι με τον ίδιο ρυθμό πάμε. Έχουμε καλέσει κάποια παιδιά από την προηγούμενη φορά, κάποια άλλα παιδιά που δεν έχουν κάνει κάποια εμβόλια, τα καλέσαμε που ερχόντουσαν διάμεσα και δεν είχαν εμβολιαστεί και τα καλέσαμε τώρα. Δεν μπορεί το κράτος να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών αυτών που είναι ανασφάλιστα, γιατί θα πρέπει τις να υπάρχουν χορηγοί? Τις προηγούμενες περιόδους τα κάλυπτε το νοσοκομείο. Μετά αυτούς τους εμβολιασμούς τους έχει πάρει η περιφέρεια. Ενώ είχαν υποσχεθεί, μας φέρανε για κάποιο διάστημα κάποια εμβόλια τα οποία μετά σε 1-2 μήνες έπρεπε να τα είχαμε κάνει, γιατί λίγανε. Από εκεί και πέρα καμία άλλη βοήθεια. Τι σας λένε? Εντάξει, δεν πονάς. Μεγάλο κορίτσι είναι. Του εμβολιασμού που έχει αποφασίσει το κοινοφελές ίδρυμα του Αναστασίου ΣΧΙΖΑ, ένας άνθρωπος, ένας τριπολίτης, πόλη τον θυμόμαστε, ο οποίος δεν είχε οικογένεια, δεν είχε παιδιά και πεθαίνοντας άφησε όλη του την περιουσία για να γίνουν βρεφονιπιακοί σταθμοί και όπως ξέρετε είναι 2, ένα στην επάνω αγορά και ένα στο Δεσποτικό απέναντι. Ήδη το πίσω μέρος του οικοπαίδου του προχθές το δώσαμε στο Δήμο για να γίνει ένα δημόσιο πάρκινγκ ελεύθερο Καποδιστρίου και σήμερα προχωράμε τη δεύτερη δόση για εμβολιασμούς παιδιά οικογενειών που είναι είτε ανασφάλιστα είτε δεν έχουν ασφαλιστεί γιατί δεν έχουν πληρώσει τη δόση και είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι με τα σημερινά οικονομικά κρατούντα δυσκολεύονται στα προστοζήν. Επομένως η ασφάλεια είναι δεύτερο, αλλά τα παιδιά όμως είναι ανασφάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει και το κράτος ότι εάν δεν εμβολιάσουμε ένα παιδί σήμερα, μεθαύριο θα πληρώσουμε πολύ περισσότερα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Εμείς οι μεγαλύτεροι θα θυμόμαστε πόσους συμμαθητές, πόσους φίλους, πόσα γειτονόπουλα είχαμε με πολιομελίτιδα, που δεν τους έχουμε δυστυχώς κανένα σχεδόν τώρα. Όταν βρέθηκε το εμβόλιο του Σέμπιν και του Σόλκ, έγινε αθρώοι εμβολιασμοί και σήμερα κανένα παιδί δεν αρρωσταίνει. Είναι πολλαπλό, χιλιοπολαπλάσιο το κέρδος από τη μη αρρώστια από το να είχαμε κάνει ένα εμβόλιο. Επομένως, αυτό τώρα μπορέσουμε να πιέσουμε από τη μεριά μας το κράτος, την πολιτεία, τον Υπουργό Υγείας και όλους αυτούς τους καρεκλοκένταυρους να το δουν σωστά το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά στα μωρά που έχουν προβλήματα οι γονείς τους οικονομικά και έρχονται και μας βρίσκουν και θέλουν να εμβολιάζονται και δεν μπορούν να βρουν το εμβόλιο. Και αυτό είναι ευεργετικό αυτό που για το οργανισμό του ΣΧΙΖΑ που είπε ο κ. Σωτερόπουλος. Και πιστεύουμε ότι και η πολιτεία θα βοηθήσει.
Το κόστος για ένα εμβόλιο, πόσο είναι δηλαδή? Κοιτάξτε, και να είναι λίγο, δεν έχω να το πληρώσω. Όχι, και ενώ για το κράτος, πόσο δηλαδή θα μπορούσαν να... Είναι μεγάλο το κράτος. Είναι μεγάλο το... Το κόστος είναι μεγάλο, η θεραπεία από την αρρώστια μετά είναι πολύ πιο μεγάλη που δεν μπορεί να καλυφθεί. Επομένως δεν το συζητάμε το κόστος, η υγεία δεν κοστολογείται. Είναι λάθος να τη βάζουμε με αρθμητικά μεγέθη. Η υγεία είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Όταν αυτό το λέει ο Ιπποκράτης, όταν το λέει ο Ηρώδης, δεν μπορούμε εμείς σήμερα να λέμε ότι για την υγεία δεν θα πληρώσουμε.